Λεύκης 1-1, ο Φινάουσας 1-0, αλλά και την εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού Βόλου με 9-1 που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Στο Καλοχώρι, Πανσεραϊκός και Άρης έμειναν στο 0-0. Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες. Η ομάδα των Σερών ήταν μαχητική και δίκαια πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Ο Πανσεραϊκός παραμένει επικεφαλής στον πρώτο όμιλο με 16 βαθμούς μετά 7 αγώνες. Και ακριβώς πίσω με 15 είναι ο Άρης. Ο Αγαθοκλέους ήταν ο μοιραίος παίχτης για τους Θεσσαλονικείς από όλη σωρία ευκαιριών, όπως και ο Κιζερίδης. Ο Γιαλαμάς βρέθηκε σε καλή μέρα για τον Πανσεραϊκό. Τελικά ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα 0-0 ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και στον Άρη. Στα Γιάννηνα ο τοπικός ΠΑΣ υποχρεώθηκε στη ισοπαλία 1-1 από την Προοδευτική. Τα Γιάννηνα είχαν καλές ευκαιρίες, προηγήθηκαν στο σκόρ στο 50 λεπτό μετά την προσπάθεια του Μπελάι και την κεφαλιά του Κορμαρί, η μπάλα στα δίχτυα του Κόι, το 1-0 στο 50 λεπτό. Στα τελευταία λεπτά αντέδρασε η Προοδευτική, απείλησε το τέρμα του Ράντου που έδειξε σε ετοιμότητα, όμως στις καθυστερήσεις ο διαιτητής Βασάρας έδειξε πέναλτι σε ενέργεια του Κάκου επί του Ζαΐμι. Παρά τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων, ο Αλζάχερ ισοφάρισε 1-1. Προοδευτική είναι επικεφαλής στον 8ο όμιλο με 16 βαθμούς. Ο Όφη πέρασε δεύτερος μετά την νίκη του 1-0 επί της Νάουσας, με γκολ που πέτυχε ο Ρόλαντ Γκόμες στο 61ο λεπτό μετά την προσπάθεια του Μάουρο. Η ευκαιρία αντεπίθεσης για την ΑΕΚ με την βαθιά παλιά του Σαβέσκη, εκεί όπου ο Μαλαδένδης θα κάνει το κοντρόλ, αποφεύγει και το προσωπικό αντίπαλο και να το 1-0 στο 5ο λεπτό από τον Χρήστο Μαλαδένη. Οι παίκτες ΑΕΚ δεν πολύ ασχολούνται με το μαρκάρισμα με τον αντίπαλο. Ενώ αντίθετα όταν βγαίνουν μπροστά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως εδώ ο Λάκης, ο οποίος αποφεύγει για άλλη μια φορά το προσωπικό του αντίπαλο και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Σαβέσκη, Χαστιμαλαδένης, Τσάρτας, ο οποίος θέλει να κρεμάσει και τον Καλαϊτζή, να παραλίγο το γκολ, όχι, είναι ένα καταπληκτικό γκολ από τον Βασίλη Τσάρτα. Ένα γκολ που θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό από το χώρο του κέντρου. Ο Καλαϊτζής ευνηδιάστηκε, είναι το 4-0. Τσάρτας τραβάνε από τη φανέλα εκεί, αυτός πελάει όμως την παλιά που θέλει. Κωνσταντίνη στέκεται όρθιος, πάει να βάλει ένα γκολ, το πετυχαίνει, καταπληκτικό γκολ, το 5-0 για την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πέτκοφ. Τσάρτας, ο οποίος θα πάει να βάλει ένα γκολ, μπάλα στο δοκάρι, όχι, ο Λάκης ολοκληρώνει και πετυχαίνει το 6-0. Τσάρτας. Σέντρα πάρα πολύ ωραία για τον Κωνσταντίνη, αυτός κοντρόλ με μπάλα στα δίχτυα, 7-0 για την ΑΕΚ στο 13ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Τσάρτας. Για τον Κασάπη δεν υπάρχει offside. Η σέντρα σαν σε προπόνηση, ο Λάκης στο 8-0. 75ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Βόλου έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ με τον Βλαχούδη. Κεφαλιά, να το γκολ της τιμής από τον Μάντα. Λάκης είναι μόνος από την άλλη πλευρά, ο Τσάρτας, ο οποίος έχει εύκολο το 9-1 για την ΑΕΚ στο 81ο λεπτό. Έτσι κατέγραψε ο Αντένα τη σημερινή επικαιρότητα. Και σας υπενθυμίζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους. Τραυματίστηκαν σε τροχαίο ο Θανάσης Βέγκος και η σύζυγός του. Μεγάλη πτώση των επιτοκίων.